ιδιωτικοποιήσεις, αλλά να θυμηθεί και γεγονότα και ιστορικές της νεότερης ιστορίας. Γιατί μιλάμε από τη ψυχή μας. Mm-hmm. Δεν πάμε να εξαπατήσουμε πολιτικά κανέναν. Σας βλέπω πάντως θυμωμένο, κύριε Πρόεδρε, με όλα όσα συμβαίνουν. Διότι δεν ανέχουμε να επανέρχονται μετά από 10 και 20 και 30 χρόνια λογικές και πρακτικές που είναι καταδικασμένες συνείδησης του ελληνικού λαού. Ας είναι υπεύθυνοι αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που ηγούνται σε αυτόν τον τόπο. Σε όλα τα επίπεδα. Είτε πνευματική ηγεσία, είτε πολιτική ηγεσία. Και ας δουν κατάματα την πραγματικότητα και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η νεολαία και ο κόσμος του πειράματος και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος σήμερα ζει κάτω από ανασφάλεια, ζει κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι τραγικές. Μιζέριες, φτώχειες, αποκλεισμού κοινωνικού και μια σειρά άλλα ζητήματα. Και ας σταματήσουν να ενδιαφέρονται μόνο για τους αριθμούς και σταματήσουν να προβάλλουν στην νεολαία και στην ελληνική κοινωνία ως υπέρτατο εθνικό στόχο και όραμα το να πιάσουμε τους 5 αριθμούς για να μπούμε στη ζώνη του ευρώ. Λες και αν μπούμε στη ζώνη του ευρώ την επόμενη μέρα θα λυθούν τα προβλήματα ή λες και λύθηκαν τα προβλήματα των κατοίκων των 11 χωρών της Ευρώπης που μπήκαν στη ζώνη του ευρώ και λειτουργεί από την 1η-1η του 1999 το ευρώ. Μας έφαγαν με το ευρώ και εκεί θυσιάζουν και εθνικά θέματα και η οικονομία και την κοινωνία και την νεολαία μας. Για το ευρώ θα κάνουμε μια συζήτηση και θα σας ζητήσουμε τις απόψεις σας. Όπως και με άλλες ευκαιρίες θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε για περισσότερα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στις πρωινές διαδρομές. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο τρίτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά στις ευρωπαϊκές πρωινές διαδρομές, ο κύριος Χάρης Κούρης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Δημήτρης Πανός, ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ Τροφό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, θα συζητήσουμε μαζί. Θα δούμε και μια σειρά από ρεπορτάζ. Το θέμα μας είναι επικίνδυνα τρόφιμα. Τι πρέπει να προσέχετε εσείς που καταναλώνετε. Σε λίγο.